και είναι σε εξέλιξη σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισα Σαάρη. Ναι, Λίνα, η σύσκεψη άρχισε πριν από λίγο. Ήρθαν εδώ εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις. Τους είχαν προηγηθεί τοπικές συσκέψεις σε κάθε μπλόκο. Να σας πω ότι σε πολλά από αυτά είδαμε να υπάρχει διάθεση κλιμάκωσης του αγώνα τους, γιατί όπως λένε δεν ικανοποιήθηκαν με τις απαντήσεις που πήραν, δεν ικανοποιούνται τα βασικά τους αιτήματα. Μάλιστα και χθες σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα είχαμε συμβολικούς αποκλεισμούς. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Να σας πω πως ένα μεγάλο μπλοκ, κυρίως από τη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο από τη Θεσσαλία, προτείνει κλιμάκωση του αγώνα με συνέχιση των δράσεων τόσο με αποκλεισμούς δρόμων, με κλείσιμο των τελωνίων στα σύνορα, αλλά και με κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Υπήρξε βέβαια και μια δεύτερη τάση εκπροσώπων μπλόκων που έκρινε πως τα όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό καλύπτουν ένα μέρος των ετοιμάτων τους, είναι στη σωστή κατεύθυνση για κάποια από αυτά και εκφράζουν μια πιο μετριοπαθή τάση. Χθες υπήρξε και ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων και συσκέψεων τηλεφωνικών επαφών από τους εκπροσώπους των μπλόκων από όλη τη χώρα. Τελικά κατέληξαν σε αυτή τη σύσκεψη εδώ στη Νίκαια. Είναι όλοι εδώ, μας λένε, είναι ενωμένοι για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές.